Κύριε Πρόεδρε, τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τώρα δείχνουν σημάδια δημοσιονομικής ανάκαμψης. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτά τα, αυτά τα στοιχεία. Πράγματι, τα στοιχεία της Eurostat αποδεικνύουν ότι η δημοσιονομική απόδοση της Ελλάδας το 2015 ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και μην ξεχνάμε ότι το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα. Είχαμε δύο εκλογικέ αναμετρήσεις, ένα δημοψήφισμα, τραπεζική αργία, αλλά και μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση, η οποία έπεσε σχεδόν στο σύνολό τη της στις πλάτες της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, τι λέει η Eurostat, ότι είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% αντί για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% που ήταν ο στόχος. Δηλαδή, ότι υπερκεράσαμε το στόχο του προγράμματος σχεδόν 1%. Και την ίδια στιγμή, ας μην ξεχνάμε, ότι οι προβλέψεις του IMF ήταν για έλλειμμα μείον 0,6%. Δηλαδή, υπερκεράσαμε τις προβλέψεις του Ταμείου κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά σε μια δύσκολη χρονιά. Και όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν διότι εργαστήκαμε με σχέδιο, επιμονή και υπομονή. Ε, συμμαζέψαμε τις πατάλες του κράτους, δώσαμε ανάσα στην οικονομία με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που πέσα πάνω από 5 δις στην ελληνική οικονομία και για πρώτη φορά η Ελλάδα ήταν πρώτη στην απροφητικότητα, είχαμε ένα εξαιρετικό ρεκόρ στον τουρισμό, καταφέραμε και υπερβήκαμε το στόχο σε έσοδα κατά 2 δι, ενώ ταυτόχρονα αποκλιμακώσαμε την ανεργία, η οποία μειώθηκε κατά 1,5 Η ήπια δημοσιονομική προσαρμογή με έγνοια πάντοτε για την προστασία των πιο αδύναμων, για την προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, για την προστασία τη υγεία και τη παιδεία από περαιτέρω περικοπέ, αποδίδει καρπού. Φαίνεται λοιπόν ότι η ελληνική οικονομία είναι ένα βήμα πριν την ανάκαμψη. Οι κασάνδρε διαψεύδονται. Όλοι όσοι λέγανε ότι καταστρέψαμε την οικονομία πέρυσι διαπραγματευόμενοι, διαψεύδονται παταγωδό. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ε, πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει τη συζήτηση να ανοίξει, εν πάση περιπτώσει, συζήτηση για το θέμα της ρύθμισης του χρέους. Πιστεύω ότι τούτη την ώρα, έχοντας ε, την εικόνα ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο κατόφλι της εξόδου από την κρίση, πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, που σημαίνει, ότι η Ελλάδα στην τελευταία στροφή χρειάζεται όθηση προ τα μπρο και όχι σμπροξιά προ τα πίσω. Χρειάζεται λοιπόν όλοι όσοι έχουν κάνει τεράστια λάθη με λάθο επιλογές και λάθε προβλέψεις να μην αφαιθούν να επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Η Ελλάδα λοιπόν που έχει πλεόνασμα 0,7-1% πάνω από τον στόχο, δεν χρειάζεται νέα έκτακτα μέτρα. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι την αναγκαία ελάφρυνση στο χρέο ώστε να απογειωθεί η οικονομία, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να γυρίσουμε επιτέλου την ανάπτυξη. Δεν πρέπει επουδενή αυτή την κρίσιμη στιγμή να επιτρέψουμε κάποιου να επιστρέψουν τη χώρα στο σκοτάδι τη ύφεση. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να ξεπεράσουμε επιτέλου την κρίση. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική δύναμη των τριών επιπλέον που έχετε ε, Διασφαλίζει την ψήφιση όλων των νομοσχεδίων τα οποία πρόκειται να έρθουν στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η σημερινή κυβέρνηση έχει λάβει εντολή υλοποίηση μια δύσκολη συμφωνία μετά το κλείσιμο τη συμφωνία και όχι πριν. Για πρώτη φορά ο ελληνικό λαό ήξερε τι είναι πάνω στο τραπέζι. Συνεπώ δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τη συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν λέμε και ξαναλέμε. Ό,τι ακριβώ προβλέπει η συμφωνία. Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί, η χώρα θα βγει από την κρίση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι επαρκή. Αρκεί να μην επιτρέψουμε σε κάποιου να θελήσουν επιπρόσθετα βάρη από αυτά που ορίζει η συμφωνία. Και βεβαίω δεν έχουν καμία δικαιολογία πλέον να επιμένουν σε αυτό, διότι τα αποτελέσματα, τα νούμερα, η πραγματικότητα του διαψεύδει. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.